Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Δύο πολεμικά σκάφη του έκτου στόλου αναμένονται σήμερα στα λιμάνια του Πειραιά και της Κέρκυρας για ολιγοήμερη παραμονή πριν επιστρέψουν στην Αδριατική. Ένα τρίτο πλοίο αναμένεται αύριο στον Πειραιά. Ελλάς, Ιταλία, Ισπανία και Βρετανία πρότειναν χθες τη συμμετοχή αεροσκαφών τους στην αερογέφυρα ανθρωπιστικής βοήθειας της κοινότητας. Ο ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας προειδοποίησε τους Αμερικανούς ότι αν επιχειρήσουν στρατιωτική επέμβαση για να βοηθήσουν τους μουσουλμάνους, θα αντιμετωπίσουν Νέο Βιετνάμ. Στο Σεράγεβο πυκνώνουν οι δυνάμεις των Κιανοκράνων, οι οποίοι έχουν ως αποστολή να κρατήσουν ανοιχτό το αεροδρόμιο, ενώ στα περίχωρα της πόλης συνεχίζονται οι συγκρούσεις. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Μπούτρος Γκάλι, βρίσκεται στο Λονδίνο για συνομιλίες σχετικά με την κρίση στη Βοσνία. Επίσημο έγγραφο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αποτελεί από χθες η απόφαση της Λισαβόνας για την απαγόρευση της χρήσης του ονόματος Μακεδονία από τα Σκόπια. Οποιαδήποτε τροποποίηση στο ασφαλιστικό σύστημα είναι πιθανή, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, αλλά οι επικείμενες αλλαγές πυροδοτούν έντονη διαμάχη μεταξύ κυβέρνησης και συνδικαλιστικών οργανώσεων. Τετράωρη στάση εργασίας. Σήμερα έως τις 11 το πρωί στα νοσοκομεία Αθηνών και Πειραιός και 24 ώρες στον Ευαγγελισμό. Διαμαρτυρόμενοι για τις αποκρατικοποιήσεις απεργούν οι εργαζόμενοι στον ΟΤΕ, τις κλωστοϊφαντουργίες, την πολεμική βιομηχανία και τα ναυπηγεία. Με άψογο τρόπο διεξήχθησαν οι γενικές εξετάσεις, δήλωσε ο Υπουργός Παιδείας. Έως το τέλος της εβδομάδος θα έχει ολοκληρωθεί η βαθμολόγηση των γραπτών. Στις 21 Ιουλίου η Βουλή θα εγκρίνει με έκτακτη σύνοδό της τη συνθήκη του Μάστριχτ. Αυξημένες κατά περίπου μία δραχμή είναι οι ανώτατες τιμές των υγρών καυσίμων που ισχύουν από τα μεσάνυχτα. Προκατακτική εξέταση για τον ισολογισμό της Τράπεζας Κρήτης, άρχισε ο εισαγγελέας κ. Δημήτρης Παπαγγελόπουλος. Ο δολοφόνος του Προέδρου της Αλγερίας είναι ανθυπολοχαγός. Στην υπηρεσία αντικατασκοπίας της χώρας μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο της Αλγερίας χωρίς να αποκαλύψει το όνομά του. Κυρίες και κύριοι, νεότερο δελτίο του σταθμού μας μπορείτε να παρακολουθήσετε στις 9. Δείτε τώρα τη συνέχεια της εκπομπής Καλημέρα Ελλάδα με τον Γιώργο Παπαδάκη. Καλό πρωινό.